Για το τρίτο γύρο του πρωταθλήματος της Β' Αρκαδίας, πρωινό Κυριακή στην Κάρτσοβα, με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Τρίπολης με τον αθλητικό όμιλο των νέων Τρίπολης. Λίγοι ισόπαλοι με σκορ 1-1, οι νέοι Τρίπολης, οι οποίοι παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Β' Αρκαδίας. Τρίτος γύρος εδώ που θα κριθεί και ο πρωταθλητής και ο δεύτερος που θα πάει στα μπαράζ για την άνοδο στην Αλφαρκαδία. Εδώ ένα φάουλ, η μπάλα μέσα στην περιοχή, θα περάσει από όλους και θα φύγει έξω. Καλή στιγμή για την ομάδα των νέων που μπαίνουν καλά στο παιχνίδι, μπαίνουν απειλητικά και έχουν και τις πρώτες ευκαιρίες στην αναμέτρηση, με την ομάδα του Νίκου Χατζόπουλου να γυρνάει ωραία την μπάλα, να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες μπροστά από τα καρέ του ΠΑΟΚ. Εδώ η σέντρα από τα δεξιά, η ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία για την ακρίβεια, πολύ καλή στιγμή για τους νέους με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω, ένα φάουλ το οποίο περνάει πάνω από τα δοκάρια από τον Τσιόλι. Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα έχει πολύ καλή στιγμή με εξαιρετική αντίδραση από τον Τσιπιανίτη στο σούτ που έκανε ο Κοσκινάς. Είναι το δεύτερο ημίχρονο, ξανά εδώ ο Τσιπιανίτης θα μπλοκάρει αυτή την κεφαλιά με ένα το κόρνερ. Η ομάδα των νέων στο προσκήνιο, το σούτ που θα γίνει και τελικά έχουμε το 1-0. Παπακώστας και ο Ζορμπαλάς που σπρώχνουν την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παπακώστας μπήκε πολύ δυνατά στην περιοχή, τρέχει, πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του. Το 0-1 για τους νέους. Εδώ και πάλι σε επανάληψη, ο Παπακώστας μπαίνει πολύ ωραία στην περιοχή, πλασάρει εκεί ο συμπαίκτης του Ζορμπαλά, σιγουρεύει τον γκολ και κάνει το 0-1 για τους νέους, οι οποίοι αμέσως με τη σέντρα πιέζουν, προσπαθούν να κερδίσουν ακόμα μια μπάλα και θα τα καταφέρουν, όπως θα δείτε στην συνέχεια. Εδώ ο Κωστόπουλος δέχεται την πίεση από τρεις ποδοσφαιριστές των νέων, θα γίνει το λάθος, το σουτ, η μπάλα θα περάσει έξω, πολύ καλή στιγμή και αυτή για τους φιλοξενούμενους. Φάουλ, ο Δελής εκεί την κεφαλιά ευνηδιάζει τον Τσιπιανίτη, 1-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον Δελή να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 1-1 με στημένη μπάλα, ένα μακρινό φάουλ, η μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Δελής εκεί η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 για τους ασπρόμαυρους. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα των νέων με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια. Συνεχίζεται το παιχνίδι με την ομάδα του ΠΑΟΚ στο προσκήνιο με τον Σέχου, ένα σούτ, ο Τσιπιανίτης αν μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης, με την τελευταία φάση να ανήκει και πάλι για την ομάδα των νέων. Εδώ ένα μακρινό σούτ του Τσιόλι, ο ξενοδημητρόπουλος.